είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και στο δεύτερο draft. Ωραία. Τα μπάντζα να αλλάζουν, ε. Όχι. Ναι, πάλι το Evern, πάλι το Ash από Mythic. Και τι άλλο είχαν βγάλει, θυμίστε μου. Το άλλο είναι, όχι, Ειδικάρι. ADC δεν ήταν σίγουρα. Το Alistar δεν ήταν, ήταν στη συνέχεια. Το Alistar ήταν Σάιλας με Vex είχαν βγάλει η Mythic στη δεύτερη φάση. Είδαμε αλλαγή πάντως. Έβγαλαν τον κύριο Πέτρο. Αρκετά λογικό, ειδικά όταν η ομάδα σου είναι προδιαθετημένη να πάει στο Full AD, γιατί όταν είπαμε παίζει Assassins, τα περισσότερα καλά Assassins αυτή τη στιγμή είναι τα AD Assassins. Δεν έχεις Ιταλία στη ζούγκλα, είναι σου λείπει λίγο όμως, αυτό. Τα AD Assassins στο Meta... Καλύτερα από τα AP Assassins. Ξέρεις τι, πέρα από το ότι το Akali είναι ένα champion και θα το αφήσουμε εκεί πέρα. Είναι ένα, ότι, ήταν, είναι ένα champion το οποίο ήταν στο 0-2 και έβγαλε... πανεύκολα την Ιταλία. Ναι, level 6 το κάνει αυτό και μετά. Ναι, ωραίο τσαμ. Anyway, έκανε πάρα πολλά ατομικά λάθη ο Τάι. Δύο συνεχόμενες φορές πάνω στο stopwatch το οποίο υποτίμησε τη Ιταλία, πάνω σε ένα κακό σημείο στο laning phase, στο level 4, αν θυμάμαι και εγώ καλά, έγιναν κάποια αρκετά μεγάλα λάθη από τον rookie mid laner της Insidious. Να δούμε σε τι προσέγγιση θα πάει τώρα. Κάρισα για την Insidious αυτή τη φορά, δεν θα την αφήσουν στα χέρια του UNE. Ο οποίος θα κλείσει τον Έστρια. Είναι η απάντηση στην Κάισα, ναι. Γι' αυτό έχει μπει και όλα στο Meta, επειδή η Κάισα έχει πάρει λίγο αέρα και υπάρχει ο Έστρια, ο οποίος και μπορεί να τη περάσει λίγο παραπάνω ζημιά από μακριά. Δεν θα την περιορίσει τόσο πολύ στο laning phase, για να πω την αλήθεια, αλλά είναι εξίσου μια πολύ καλή απάντηση στο late game και πολύ flexible στο να ξεφεύγει spells. Η Ιταλία θα κλειδωθεί ευθύς αμέσως ξανά στα χέρια του Μάτσκο, ή θα πάει σε εκείνον ή θα πάει στον Κιούκι. Το έχουμε σε ένα flex αυτή τη στιγμή. Και η Team Insidious, αυτό που πρέπει να σχολιάσουμε τουλάχιστον από τώρα, είναι ότι πάει σε τελείως διαφορετική προσέγγιση. Παίρνει range. Παίρνει range και παίρνει κιόλα mixed damage. Από την αρχή, γιατί πριν δεν έχει καθόλου AP, η Κάισα ήδη είναι μια πιο AP επιλογή. Σε οποιοδήποτε build και να πας αυτή τη στιγμή θα έχει λίγο AP. Πας στο static, έχει AP. Πας στο lethality, έχει AP. Κοίτα, αστείο. Ναι. Άλλο ένα champion. Ναι, ενώ Λοκάρον και τον Μπέλβε θα ήθελα να δω λίγο πιο άγκρο το early game από μόνη τη. Προσωπικά δεν ξέρω και αν ο Μάξο Τίγκρου ακολουθεί το ίδιο playstyle που έχω μάθει και αγαπήσει εγώ. Νομίζω πως είχε παίξει αρκετά επιθετικά στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού ο Μάξο Τίγκρου. Κυνήγησε να βγάλει κάτι στο bot lane, κυνήγησε να βγάλει τα skirmish, κατάφερε να πάρει πραγματάκια. Απλά βλέποντας ένα top lane το οποίο έπεσε μόνο του. Ο Ρενέκτον ήταν κάτω από το target όλη την ώρα. Και βλέποντας να έχει και μια κάλλη η οποία ήταν 0-2. Χωρίς να έχει πάει καν ο Μάξο Τίγκρου στο mid lane, προσωπικά θεωρώ ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν θεωρώ πως είναι. Δεν θεωρώ πως παίρνει το μεγαλύτερο βαρύδιο ευθύνης από το προηγούμενο παιχνίδι Μπελβέθ. Θέλω να δω να είναι το ίδιο interactive και στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού και σε αυτό το παιχνίδι. Απέναντι βέβαια, ο Μάτσκο θα παίρνει ένα λυσίν. Που δεν θα μπορέσει τελικά να είναι interactive η Μπελβέθ στην αρχή του παιχνιδιού. Γι' αυτό και παίρνουν το Lee Sin, το πιο δυνατό early champion στο jungle. Η Velvet χρειάζεται να βγάλει πρώτα ένα μύθικα αντικείμενο και μετά να αρχίσει να λειτουργεί. Οπότε το pick του Lee Sin είναι ακριβώς αυτό. Δεν θέλουν να τον αφήσουν σε ησυχία. Είδανε μια προδιάθεση στην αρχή ότι μπορεί ο Μάξο Τίγκρου να παίξει επιθετικά και αυτό ήθελε να το κλείσουν. Το Lee Sin είναι μια πάρα πολύ καλή απάντηση. Ενώ πηγαίνουμε στη δεύτερη διαδικασία του draft, Nautilus εκτός, η Team Insidious επιλέγει να κλείσει την Karma, Ezreal Karma, κλασικό δίδυμο. Θεωρώ βέβαια ότι δεν μπορούσαμε να το δούμε εδώ στα χέρια του Λιοντάρα. Θα πήγαινε κλασικά σε ένα tanky champion και ταιριάζει πάρα πολύ. Ειδικά όταν υπάρχει το Renekton και το Belveth, το οποίο δεν κάνουν direct engage, αλλά αργούν 1-2 δευτερόλεπτα. Οπότε το tanky champion σου δίνει τη δυνατότητα να γλιτώσεις. Το Thresh το ακούω, θα μπορούσε να ήταν μια επιλογή με το Flay και η Belveth και ο Renekton υποφέρουν, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα. Οπότε νομίζω ότι οι Team Insidious αναλώθηκαν πάρα πολύ στο να περιορίσουν το Λιοντάρα και ο Λιοντάρα έχει ακόμα άλλα 3 champions. Τον Nautilus, Ornn, τον Braum. Και Braum, νομίζω. Ναι, και έχεις κλείσει πραγματικά. Έχεις 3 carries, έχεις engage, έχεις disengage και μπορείς να παίξεις. Βέβαια, μπορεί να φοβούνται οι ίδιοι τον Ornn χωρίς να. Όχι. Okay. Είναι η λύση στο Ornn. Όχι. Okay. Κοίτα, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι η Team Mythic προσπαθεί να φλεξάρει λίγο αυτή τη στιγμή. Γιατί και το Lee Sin θα μπορούσαν για να μην το πάρουν. Να πάρουν κάτι πιο κλασικό. Να πάρουν κάτι πιο early ganky, να κάνει ένα πιο. Τι φλεξάρουν, τι εννοείς. Για το Lee Sin. Τα μουσκουλά του. Όχι, να φλεξάρουμε ότι είναι καλή. Okay. Αν και το Lee Sin θα μπορούσε να παίξει και κάποιο top αν δεν υπήρχε η Illaoi. Δεν θα μπορούσε, δεν θα μπορούσε. Δεν ξέρω αν έχεις τα τελευταία του interaction μεταξύ Illaoi και Blue Kane. Καθόλου. Το damage της passive του Blue Kane, αντί να περνάει στο κλόνο που τραβάει Illaoi, περνάει στο main champion και βαράει στο κλόνο και περνάει άπειρο damage. Κάνει one shot. Μάλιστα. Ενδιαφέρον, ακόμα ένα ενδιαφέρον interaction το οποίο
θα βρω μια ευκαιρία για να το δείξουμε και εδώ πέρα κιόλας. Να το δείξουμε σε ένα πολύ μικρό βιντεάκι. Θα το δείξουμε, θα το δείτε. Περιμένετε, θα το ετοιμάσω. Λοιπόν, το Rakan θα κλείσει η Team Insidious και μια Syndra για το mid lane. Το Syndra είναι αρκετά καλό. Απέναντι σε μια Ταλίγια δεν της δίνει ιδιαίτερα περιθώρια να κάνει το δικό της combo. Δεν έχει κάποιο dash. Η Syndra έχει το range για να την υποκάρει από μακριά. Ένα αρκετά ok champion για το mid lane. Αλλά εδώ πέρα το Alistar θα έρθει. Ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα που εντοπίζει ο Team Insidious? Είναι η επιλογή της να πάει ξανά στο blue. Αφού είδε ότι υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις από την Team Mythic στο counter pick, συνέχισε να πάει προς τα εκεί. Δεν έκανε με σωστή σειρά τα pick της, θεωρώ, γιατί αυτή τη στιγμή ήθελε να κλείσει τον Thresh και την Karma, τα οποία δεν κάνουν και πολύ counter τώρα καν. Και εφόσον είχαν επιλέξει στο μυαλό τους να παίξουν το συγκεκριμένο champion, αφήσαν το Alistar. Mm. Που το Alistar είναι το μεγαλύτερο counter στο Rakan pick. Χάνονται λίγο περισσότερο με τις επιλογές τους παρά με το τι θέλουν να παίξουν μαζί, ατομικά δηλαδή. Τα picks τα οποία πήραν τώρα είναι πολύ καλύτερης προσέγγισης από το προηγούμενο draft. Αλλά και πάλι βλέπουμε. Υπάρχει το Ezreal απέναντι στην Karma. Υπάρχει ο Lissine απέναντι στην Belveth. Η Laoi απέναντι στον Renekton, που εντάξει, αυτό είναι ένα matchup και το solo και κυρίως και τόσο πολύ για το competitive. Και το main engage το οποίο έχεις χτίσει θα είναι ο Rakan και αφήνεις το Alistar. Το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Κοίτα, η μοναδική απάντηση που βλέπω αυτή τη στιγμή πάνω στον Alistar, και είναι καλή απάντηση βέβαια, είναι η Syndra. Η οποία κάθε φορά που βλέπει αυτό το Telegraph engage, άμα δεν έχει flash ο Alistar και θέλει απλά να κάνει το headbutt, pulverize combo, είναι πολύ εύκολο να κάνει ένα scatter the weak. Mm-hmm. Αντίο, η Αγελάδα αν δεν έχει πατήσει ulti, δέχεται το 1/3 μισό HP παραπάνω. Τι θα κάνει engage όμως αλλά... αυτός? Ποιος θα κάνει τότε? Τι θα κάνει καθόλου engage Mythic, είναι ένα καθαρά μυθικό draft. Mm. Τουλάχιστον στα μάτια μου. Και εγώ αυτό περιμένω από την αλήθεια. Δεν βλέπω κάποιο engage tool για δεν την ομάδα. Δεν θα αρχίσουν δηλαδή εκείνη τα fight. Δεν θα ήταν καλύτερα. Θα κάνουν disengage σε κάποιο bounce back, back and forth. Θεωρώ θα δούμε πάρα πολύ από μεριά Mythic. Τώρα, για να κάνουν εκείνη κάποιο engage σε κάποια τρομερή περίπτωση που βρήκε. Πρέπει να κερδίζουν πολύ. Καλό παράθυρο Alistar και αυτό αποκλειστικά και μόνο επειδή ο Ezreal λένε ένα ADC το οποίο μπορεί να μείνει και μόνο του σε ένα team fight. Αν μιλούσαμε για κάποια Jinx αφίλειος, δεν πρόκειται να γινόταν κάποιο τέτοιο engage από Alistar. Πάμε να δούμε και τι θα κάνουν Team Insidious και Mythic στο Game 2. Στο δεύτερο παιχνίδι, η Insidious καλείται να ισοφαρίσει αν θέλει να ελπίζει να περάσει στην επόμενη φάση. Η Mythic με ένα draft, το οποίο το σχολιάσαμε και πριν. Καλές επιλογές, ατομικά counter στα αντίπαλα champion των Insidious. Η Insidious σε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Προφανώς, Αντώνη, πολύ καλύτερα από το προηγούμενο παιχνίδι. Ναι, έχεις λίγο range, έχεις λίγο AP, αρκετό AP θα πω εγώ. Έχεις λίγο disengage παράλληλα με το engage σου. Έχεις αρκετά πράγματα. Θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί βέβαια το matchup στο top, το οποίο νιώθω ότι είναι λίγο το πιο περίεργο από όλα, με τον Daphnis να κάνει το double down πάνω στο δικό του, όχι αγαπημένο θα έλεγα, αλλά αρκετά αγαπημένο όλων των top laners, Renekton. Και να δούμε αν θα κάνουν όντως το invade, καθώς ωραίο το wardάκι που έβαλε ο Mako. Ναι, νομίζω η στρατηγική της Insidious θα είναι ακριβώς η ίδια, εφόσον παίζουν Rakan μαζί με Kai'Sa, να βγουν λίγο παραπάνω μπροστά. Όχι η Syndra μαζί με το Renekton δεν έχουν καλά setups για να βοηθήσουν το Maxo Tigrou και να πάρει kills, αλλά και να τους βοηθήσει. Αλλά νομίζω ότι ο Captain 6 μαζί με το Captain Hook, όπως αναφέραμε και στο pregame, είναι η δυνατή μοχλή της Insidious. Οπότε πρέπει να βγουν μπροστά. Και εννοείται πως δεν πρέπει να αφήσει τον Ιουνί μαζί με το Λεοντάρα να κάνουν το παιχνίδι που έκαναν πριν. Οπότε μάλλον η κατεύθυνση μια Belveth θα είναι πάλι προς το level 2, level 3, να πάει να βοηθήσει τον bottom lane του. Πολύ πιθανόν. Ξεκίνησε από το topside αυτή τη φορά, οπότε δεν υπάρχει το 3 cam σε bottom lane στο να περιμένει τόση ώρα όπως είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, γιατί πήρε τα 3 cam και μετά περίμενε 1,5 wave σχεδόν για να μπορέσει να το βγάλει το gank. Captain Hook μπαίνει μέσα, δέχεται και αυτό στο pulverize. Μικρά trades από τις δύο ομάδες. Κάπως το έχασε ή κάπως PTA. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή για τον Rakan και να κάνει plays. Ακόμα και σε team fights το οποίο έχουμε σχολιάσει, ανοίγει τα πάντα ο Rakan ένα headbutt και απλά τον βγάζει εκτός πορείας. Και στο lean είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί εάν αυτή τη στιγμή στο level 2 και οι δύο παίχτες πατήσουν τα κουμπιά τους και κάνουν κάποιο combo ή κάποιο knock-up, απλά με το που μπει μέσα ο Rakan και προσπαθήσει να πατήσει το W του, pulverize headbutt μέσα στη βάση, τον περιστάρει και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή πρέπει να θυσιάσει ο Captain 6 κάποια summoner spells για να επιβιώσουν εκεί. Γι' αυτό και είπα κιόλας, ανέφερα ότι στο draft πνίγονται μόνοι τους στις επιλογές τους, ενώ θα μπορούσαν να ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για εκείνους. Αυτό ισχύει. Δηλαδή μια Karma, σου ένα Thresh, τους ενοχλούσε περισσότερο από ένα Alistar. Τα ακούω αυτό. Και υπάρχει και το πολύ ωραίο κόμμα μετά του Lissine πάνω στο Rakan που πατάει την ulti, τον ακινητοποιεί πριν τον διώξει και δεν τον αφήνει να προχωρήσει όσο γίνεται το animation. Ο Mako έχει κάνει ένα early invade στο level 3, δεν έχουν πάρει το prize στο bottom lane, οπότε δεν μπορεί να κάτσει τόσο ελεύθερα.
βλέπω είναι να κάνω πίσω, αλλά ο Maxo The Crew δεν θα πάρει ακόμα το δικό του level 4 με ένα ακόμα camp. Ο Daphnis εδώ πέρα περνάει ένα καλό trade πάνω στο Kirito και οι δύο παίζουν με Doran's Blade και ο Kirito χρησιμοποιεί σε πρώτο στο δικό του ποτάκι. Ίσως να μπορούσε ο Kirito να αρχίσει με Doran's Shield, αλλά καταλαβαίνω ότι και εκείνος θέλει να πάει λίγο παραπάνω επιθετικά, γι' αυτό και πήρε το Ilaoi απέναντι στο Renekton, δεν θα έχουμε fight. Κούκι, ίσως πιαστεί ο Tae, προσπαθεί να περάσει εκτός damage, ενώ μόνο το W θα περάσει ο Captain Sexy από το bottom lane, flash από το Marco για να φύγει πιο πέρα ο Maxo The Crew, φλασάρει και αυτός πάνω στο Cookie, ο οποίος ακολουθεί με το δικό του flash. Έχουμε γυάσει με τους Cutter Wick με την μπάλα, αλλά τραβάνε το Maxo The Crew κάτω από το πύργο, άλλο ένα turret shot. Δεν θα του δώσει το first blood καθώς το μαζεύει ο Tae. Ναι, καλό σενάριο για την Insidious, θα μπορούσε να έχει πάει πολύ καλύτερα. Εν τέλει έπρεπε να θυσιάσει τον εαυτό του ο Maxo The Crew για να πάρει κάποιο kill. Ο Tae έχει το flash του, αν μπορέσει να ξεφύγει κάπως. Θα το χάσει, όχι. Όχι. Ο Μάκο για κάποιο λόγο πήγε να πάρει το Scuttle Grab. Αντί να πάει να βοηθήσει εκείνο το dive που έκαναν ουσιαστικά πάνω του. Όχι. Τώρα ένα βορτάκι, θα τον φανερώσει. Δεν θέλει να κάνει ακόμη το δικό του reset παρότι έχει το first blood. Θέλει μάλλον να πάρει και κάποιο lost chapter αλλά και κάτι παραπάνω. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι μάλλον το kill θα έπρεπε να πάει στο Maxo The Crew. Γι' αυτό και τον είδαμε να ακολουθάει πάρα πολύ. Θα το δούμε εδώ δηλαδή. Ανοίγει τα κουμπιά του, θα πετύχει ένα πάρα πολύ όμορφο Scatter the Week ο Tae. Ο Maxo The Crew συνεχίζει να κυνηγάει, περιμένοντας ότι ο Κιούκι δεν θα έχει το knock-up του, το knockback του, για να τον στείλει πίσω στο Tower με το τελευταίο το Kid μπόρεσε να το κάνει. Ω, Kirito είναι στο 200 HP, αλλά ο Daphnis είναι στο 5! Φλασάρι, αν το πετύχει με το Q, μπορεί να το σκοτώσει. Στοχεύει το πλοκάμια στοχή, αλλά το W δεν μπορεί να στοχίσει. Για ένα cooldown θεωρώ, ενώ είναι νεκρός και ο Captain Six. Ο Captain Hook γλιτώνει παρατρίχα. Πάρα πολύ γρήγορα η Mythic 1-3 μέσα στο game. Ναι, και ενώ πήραν το first blood, τώρα για άλλη μια φορά βλέπουμε μια mini επανάληψη. Λιοντάρας δεν έχει το flash του. Μάλλον το kill έγινε με κάποιο flash και ο combo. Το κλασικό Alistar bait. Χαχά, έχει το push. Χαχά, τελειώνει το wave σου και είσαι κάτω από το πύργο. Χαχά, τώρα καν. Δυστυχώς δεν λειτουργεί. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα του παιχνιδιού αυτού. Μάλλον θα πήγε κάπως ιδιαίτερα απρόσεκτα ο κάποιος και θα πέθανε, ενώ ο Daphnis μάλλον θα κάνει 0-2-0. Κυρίω το μπεϊτάρι, αλλά μάλλον μπεϊταρίστηκε ο ίδιος. Renekton αρκετά να δώσει τώρα το wave, βοηθάει το Mako, αλλά το καθαρίζει ο Daphnis, παίρνει και το heal πίσω. Ο Mako πρέπει να κάνει το W του κάπου μακριά, ίσως μπεϊτάρι το Q. Το πετυχαίνει, θα μπει, έχει το Lee Syndrome. Δεν το έχει. Δεν το έχει. Ευτυχώς δεν το έχει. Άρχισε εκεί ο Μάκο κάπως να το βοηθήσει. Ο Kirito μπέρδεψε τα κουμπιά του και δεν μπόρεσε να αποτελειώσει τον Daphnis. Όπως και να έχει, ο Renekton αυτή τη στιγμή μένει ζωντανός. Και μένει πάρα πολύ, σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο στο lane. Γιατί είναι 40 minions, έχει πίεση το wave του. Θα μπορούσε κάπως να βοηθήσει παραπάνω την ομάδα του. Ενώ η Insidious, η υπόλοιπη ομάδα του Daphnis, παίρνει το πρώτο Drake στο παιχνίδι. Σίγουρα πιο καλό στεκούμενη η ομάδα από τον Blue Side σε αυτό το παιχνίδι. Η Mythic προσπαθεί να βρει kills, τα έχει βρει στα κάρις της, αλλά το έχει κάνει αυτό και η Insidious. Οπότε το παιχνίδι σίγουρα προμηνύει ότι θα είναι τουλάχιστον λίγο πιο διαδραστικό και για τις δύο ομάδες. Ο Captain Sexy εδώ δεν έχει cooldowns και μπορεί να έχει πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι ο μόνος τρόπος που μπορώ να περιγράψω αυτό το gang στο top και το bait ήταν φιλόδοξο. Διότι έχει γυρίσει ο Daphnis στο lane. Έχει βγάλει ένα pickaxe. Εσύ δεν έχει κάνει το reset σου. Είσαι στο μισό HP. Ο jungler σου δεν έχει κάνει το reset του. Είχε 0 items στην κυριολεξία. Οπότε πώς περιμένεις να το κερδίσεις αυτό, δεν έχω ιδέα και τώρα έχεις speed disadvantage στο top και το top lane έχουμε πει το πόσο snowball lane μπορεί να είναι. Θα δούμε πώς θα συνεχίσει και αυτό. Το gold είναι dead even και ο πρώτος δράκος ανήκει στην ομάδα των Insidious, η οποία ίσως να προσπαθήσει να βγάλει κάτι παραπάνω στο bot με τον Λεοντάρα να μην έχει πρόσβαση στο δικό του flash. Διαβάζεται όμως πάρα πολύ εύκολα. Για ακόμα μία φορά ο Μάτσικο καταλαβαίνει ότι πρέπει να είναι στο bottom lane, διότι ο Maxo The Crew δεν έχει μπορέσει να βγάλει value αλλού. Θα κάνει ένα reset μέσα από τη μύτη του jungler της, τη Mythic, εν τέλει δεν θα έχουμε κάτι ή θα συνεχίσει να βρίσκεται εκεί παρακινδυνευμένα, διότι ο Captain Sex είναι Half-Life και δεν έχει το Killer Instinct. Δεν θέλουν να κάνουν gank, θέλουν απλά να πιέσουν το wave, το βλέπουμε απλά να βαράει τα minions ανελέητα για να αφήσει την ομάδα του να ξεφύγει, να κάνει το δικό του reset και ο Captain Sex να γυρίσει, βέβαια ένα κανόνι. Πήγε στο τίποτα. Και μοίρασαν και XP, οπότε ο Ιουνί μαζί με τον Λεοντάρα θα πάνε πιο γρήγορα level 6 και θα τους κόψουν και τα reset και δυστυχώς όλα τα πράγματα κάνουν crumble προς την κάτω πλευρά των Insidious. Ο Ιουνί θα βγει πάρα πολύ μπροστά. Πολύ XP χαμένο, Minions, True Shot Barrage, δεν θα σκοτώσει καν τον Captain Sexy. Αλλά είναι χειρότερο, είναι το ίδιο κακό. Βασικά είναι χειρότερο.
Γιατί τουλάχιστον άμα πεθάνει, λε εντάξει, ήμουν άτυχο, πέθανα. Ενώ τώρα απλά θα σου κόψουν για ακόμα μία φορά το reset και μπορεί να χάσει μέχρι και δύο waves. Πολύ κακό σενάριο. 10 δευτερόλεπτα το επόμενο wave δεν θα το προλάβουν κάτω από το πύργο, οπότε δεν θα κρασάρουν. Θα γυρίσει στο lane αργά, θα χάσει τα μισά. Το μοναδικό που κερδίζουν είναι το Captain Hook να είναι λίγο νωρίτερα στο top side. Ο Λοντάρα κάνει πρώτα και αυτό το δικό του reset για να ματσάρει τον buy. Ενώ θέλουν να κοιτάξουν να βγάλουν κάτι στο QK, αυτός που σάρει το wave και δεν έχει λόγο να προχωρήσει πιο μπροστά. Όχι, δεν γίνεται να κάνει κάτι τέτοιο. Πρώτη στο χάρτη Insidious εδώ για τη διεκδίκηση του Herald. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει κάτι εδώ η Mythic. Έχει έρθει και ο Λεοντάρας τώρα. Ο Κυρίτιο είναι σε ένα πολύ καλό σημείο, βέβαια δεν έχει το flash του. Ώστε να κάνει κάποιο flash, ulti, να πιάσει δύο άτομα, να βγάλει το maximum αριθμό των μπλοκαμιών ώστε να πρωταγωνιστήσει. Βέβαια μπορεί να το κάνει και μόνο του μαζί με το E. Μάλλον θα έχουμε όντως fight. Ναι, ο Τάε είναι λίγο σε περίεργο σημείο. Ενώ ο Κυρίτιο προσπαθεί να έρθει ανάμεσα σε όλα τα άτομα. Βγάζει μπλοκάμια, τον damage. Κοίτα πόσο είναι! Ενώ ο Max του Τίγκρου θα πάρει το reset, θα πάρει το Herald, αλλά θα πεθάνει στη συνέχεια. Έχει ανέβει πάνω και ο Q και ο damage είναι πολύ ενώ έχει ανοίξει ντόμινου και θέλει να κυνηγήσει τον αντίπολο jungler. Κοίτα τον Τάμος που βγάζει και αυτό στο 200 HP. Καταφέρνει και του σκοτώσει ο Λεοντάρας. Του σκόνησε τον αέρα και ο κροκόδηλος πεθαίνει. Ένας για τρεις, αλλά πήραν το Herald. Αχ, νομίζω ότι εκεί το play το οποίο επιχείρησε να κάνει ο Max του Τίγκρου να δώσει όλο το ένασμα στην ομάδα και να κάνει engage και να τον μπερστάρει, να παραμείνει μόνο και μόνο για να πάρει το Herald, έδωσε το δικαίωμα στην Team Mythic να πάρει ακόμα δύο kills. Θα το ξαναδούμε σίγουρα σε replay αυτό. Δύο kills για τον Κιούκι. Μπόρεσε να πάρει και ο Κυρί το ένα και να βγει μπροστά από αυτόν το Renekton. Ενώ ο Captain Sexy μαζί με τον Ιουνί, από ό,τι είδαμε, έπαιξαν λίγο ξύλο. Αλλά σε ένα πολύ καλό σημείο ο Ezreal έχει αυτή τη στιγμή το wave του, το φριζάρει η Ανελέητα και δεν μπορεί να αντιδράσει κάπως ο Captain Sexy. Πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα, Αντώνη και κυρίες και κύριοι, για την Mythic για ακόμα ένα παιχνίδι. Και δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να αντιδράσει αυτή τη στιγμή η Team Insidious, γιατί είχε όλα τα φόντα να το κάνει. Ναι, αρκετά δύσκολο. Ναι. Όταν βλέπουμε εδώ πέρα, πήγε παρακινδυνευμένα, έκανε damage, αλλά κυρίως το... Έμεινε πολύ μόνος του εκεί ο Max του Τίγκρου, μόνο και μόνο για να πάρει το Herald, να πάρει το reset. Ο Τάε θα είναι αυτός ο οποίος θα πεθάνει δεύτερος. Προσπαθεί εδώ μαζί με τον Renekton ο Daphnis, παίρνει ένα kill, αλλά δίνει επίσης ένα. Και αυτό είναι ένα πολύ κακό σενάριο όταν η ομάδα σου δεν προηγείται. Το Herald αυτή τη στιγμή έχει πάει στα χέρια του Captain Hook, δεν μπόρεσε να το κάνει δικό του Max του Τίγκρου και γι' αυτό έκανε και το engage για να το κάνει. Θέλω να δω πού θα ανοίξει βέβαια. Γιατί άμα το ανοίξουν στο bottom lane, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να βγάλουν maximum value. Κυρίτου. Έχει το δικό του flash, μπεϊτάρει για να έρθει ο Μάκο, τραβάει τον κλόνο, βαράνε τον κλόνο, ο Μάκο ψάχνει μπάς και βρει και τον ίδιο τον κροκόδηλο τώρα που είναι σλόουτ, το Q δεν θα το πετύχει. Ναι, εάν πετύχαινε εδώ το Q του, ίσως να βλέπαμε κάποιο kill και στο 2-3 τον Daphnis. Ο κύριος είναι πάρα πολύ δυνατός, θέλω να δω τι μπορεί να κάνει επιπλέον. Ο Daphnis περιμένει το Dominus ή μπεϊτάρει τουλάχιστον να δείξει στον κύριο ότι υπάρχει, αλλά σιγά σιγά αυτό το... Τι έχουμε στο mid? Έχουμε το Alistar Treatment, είναι το Hex Flash μέσα από το Raptor Pit. Ωραία, πήρε το Flash από το Tae και πήρε και το ότι θα χάσει σχεδόν όλο αυτό το Wave και από το Gold χάνει και το XP. Ναι. Ο Max ο Τίγκρου μαζί με τον Captain Hook ήθελε να επιβάλλουν λίγο το ρυθμό του στο bottom lane, μήπως και μπορέσουν να πιάσουν τον Ιουνί. Αλλά εφόσον δεν μπορούσαν στο προηγούμενο παιχνίδι να το κάνουν με Kai'Sa, θα το κάνουν τώρα με Ezreal. Ο Κιούκι περνάει από την άλλη πλευρά του τείχου πανέμορφα και έχουν στα νάρια λίγο το Max ο Τίγκρου. Η ulti θα ακολουθήσει, η Κυρίτο είναι εκεί, πατάει τη δικιά του για να έχει συνέχεια W of Nodly. Ο Captain Hook με το δικό του το charm καταφέρνει και ξεφεύγει, χαλάντας βέβαια το δικό του flash. Τώρα teleport για να γυρίσει στο mid lane ο Κιούκι, να μην χάσουν plates παντού, ο Λεοντάρας τανκάρει. Έχει τη δικιά του ulti, αλλά δεν θα τυποπάρει ακόμα και κερδίζουν plates και waves οι solo laners της Insidious. Τυχεροί! Το παίξαν καλά εδώ οι Insidious. Έχασαν πάρα πολλά κουμπιά εδώ οι Mythic. Θα μπορούσαν να είχαν πάρει ένα εύκολο triple kill ή τουλάχιστον ένα double kill να ξέρει και κάπως ο Captain Hook. Μικρή το κακό βέβαια, δεν χάσανε κανέναν από τους δικούς τους και έτσι πηγαίνουν στον Drake. Ένα Drake το οποίο είχε κάνει δικό της Insidious στα πρώτα 10 λεπτά. Τώρα η Mythic θέλει να του κόψει και αυτό το σενάριο. Καλό σενάριο όμως εξελίσσεται στο top. Από τον Daphnis, ο οποίος έχει πάρει παρακαλώ 3 plates και μπορεί να πάει και για το τέταρτο. Ναι, συνεχίζει. Ότοταξ, το Ότοταξ καταφέρνει και μαζεύει πολύ resource για τον εαυτό του. Δεν έκανε ποτέ το teleport για να ακολουθήσει και δεν τιμωρήθηκε ούτε αυτός ούτε η ομάδα του γι' αυτό. Και τώρα, με το παιχνίδι να είναι πολύ πιο even στο 10 λεπτό από ό,τι ήταν στο προηγούμενο. Θυμάμαι μια διαφορά της τάξεως των 6.000 περίπου στο 16. Ναι. Ποιος πιστεύεις ότι έχει το καλύτερο scaling? Το καλύτερο scaling. Mm-hmm. Τα λίγια μαζί με Ezreal μου αρέσουν πάρα πολύ. Βοηθητικός ρόλος ο Lee Sin, κλασικά, τα έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Το Illaoi Loak είναι πολύ δυνατό στο late game. Όσο χτίζει δηλαδή, άλλο τόσο είναι δυνατό. Και αυτή τη στιγμή να το δούμε να δέχεται gank από το Max του Τίγκρου. Έχει το ulti το Κυρίτο, όχι δεν το έχει. Οπότε δεν μπορεί να κάνει το μεγάλο outplay. Ράσο Midlane, ο Τάε αποχαιρετά το χρωματινό οθόνη του.
Ναι, δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα, γιατί ακόμα μία φορά ο Λεοντάρας βρίσκει ένα πολύ όμορφο γκάγκ, μπόρεσε να σκοτώσει τον αντίπαλό του και να γράψει στο σκορ 4-7. Ό,τι και να βρει Insidious μέσα στο χάρτη, η Mythic απαντάει με ακόμα ένα kill. Ό,τι και να βρει Insidious μέσα στο χάρτη είναι ο Λεοντάρας σε κάθε θάμνο, θα πω εγώ. Αυτό. Ενώ στο bot ο Δάφνης έχει έρθει με το δικό του teleport, έχει το W ενεργοποιημένο, το περνάει πάνω στον Ιωνή, αλλά το turret βοηθάει τον Marksman της Mythic και δεν θα πεθάνει. Ίσως να πρέπει να κάνει το δικό του reset με το Captain Hook. Να ψάχνει το flag, να ψάχνει το dive. Έχει τη δικιά του ulti, την έχει, δεν έχει το δικό του flash. Το έχει ο Ιωνίτ, φλασάρει μακριά πανέμορφα από το Grand Entrance και ξεφεύγει. Βέβαια, για άλλη μια φορά κερδίζουν plates Team Insidious με το πρώτο plate να πέφτει solo στο Captain 6. Νομίζω ότι κάπως έτσι παραμένουν στο παιχνίδι οι Insidious και δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Η Mythic βρίσκει τα golds από τα kills, η Insidious απαντάει με τα plates. Ο Captain 6 είναι σε ένα καλό σημείο, σε κακό σημείο όμως βρισκόταν ο Μάκο, προσπάθησε όμως να ξεφύγει και το έκανε με το reset του Gold Ringer ολοκληρωμένο για το Lee Sin. Λίαντρις Anguish για τον Κιούκι, καλό σημείο λοιπόν όλοι. Εκτός από τον Κυρίτο, ο οποίος είναι στο 2-2-1, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει κάποιο Mythic αντικείμενο. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός μαζί με τον Captain 6. Ναι. Όπως σίγουρα έχει και τα goal του Captain 6, έτσι. Ναι, δεν το έχει ακόμα. Δεν έχει πάρει τα plates. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει και κάποια teleports να προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα του. Δεν θα το φτάσει και νομίζω και το πρώτο item που θα βγάλει θα είναι ένα Black Cleaver. Από ό,τι έχω δει. Ναι, για να μπορέσει να είναι λίγο πιο tank. Μετά, τώρα το Mythic υπάρχουν πολλές επιλογές. Κάποιο Divine Thunder ίσως παίζει πάρα πολύ με τη δικιά σου W, ειδικά μέσα στην ulti. Και το Hullbreaker. Στο solo και τουλάχιστον. Κοίτα, ναι, άμα θέλει να στείλει την Ιλαό ή στα side lanes, τότε αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Ο Ντάφνης θα χάσει λίγο ζωή, θα περάσει λίγο περισσότερη σημεία βασικά στον Κυρίτο, ο οποίος αυτή τη στιγμή φαίνεται αδύναμος και πολύ πολύ λογικό. Ο Ντάφνης έχει τον Goldrinker, έχει ολοκληρώσει το πρώτο του Mythic αντικείμενο, δεν τον περνάει σε levels βέβαια, αλλά είναι και λίγο θέμα ψυχολογίας, έτσι. Οπότε ο Renekton, σε αντίθεση με το προηγούμενο παιχνίδι, τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμή. Ναι. Η υπόλοιπη ομάδα της Mythic είναι αμέσως γύρω από το Rift Herald. Δεν θέλουν να δώσουν ποτέ αυτό το reset στην Ιλαόη. Και παρότι ο Renekton είναι δυνατός, η υπόλοιπη ομάδα δεν είναι το ίδιο. Teleport όμως από το QQ στο bottom lane και αυτό το έχουν δει. Μπορεί να προσπαθήσει να το κλέψει. Το Smite λογικά υπάρχει και το σιγουρεύει για τον εαυτό του Μάκο. Ενώ ο Δάφνης απλά είναι απελητικός, προσπαθώντας να διώξει την αντίπαλη ομάδα από εκεί. Ο Q έχει τα περισσότερα minions αυτή τη στιγμή στο game και σίγουρα θα είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στο mid game εκεί που κάνει sign μια τα λίγια. Ο Max ο Τίκλου θέλει να τον πιάσει, να τον σταματήσει. Κάπως κλειδώνεται μόνο στο Q, αλλά εν τέλει ήταν αρκετό ώστε να γλιτώσει το engage το οποίο έκανε ο Μάξο Τίγκρου. Δεν θα γίνει απολύτως τίποτα για ακόμα μία φορά. Δυστυχώς για την Team Insidious, ο jungler τους είναι λίγο passive για δεύτερη συνεχόμενη φορά, Αντώνη. Ναι, η αλήθεια είναι δεν το βρίσκει αυτό το early invade, αυτό το early domination. Κατάφερε να πάρει το πρώτο rift, αλλά δεν ήταν αρκετό. Εδώ πέρα όμως ο Λεοντάρας, καλό το disengage, μπαίνει με τη δικιά του ult, ο Captain 6, αλλά μπαίνει πάνω στις πέτρες και το kill. Περνάει πάνω στο Q και ο Λεοντάρας ανοίγει τη δικιά του ult και είναι πάνω στους άλλους για να πατήσει απλά το δικό του pulverize, σηκώνει ψηλά το σαλάχι, αυτό αποφεύγει όλα τα mystic shot, ενώ ο Λεοντάρας τώρα είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, στο 1v3 θα πεθάνει και θα δώσει το πρώτο reset στο Max του Τίγκρου, ενώ θέλει να δωρήσουν το kill στο TAE. Γιατί να μην το πάρει ο Μάξο Τίγκρου εδώ και να πάρει και αυτός λίγο περισσότερο τα πάνω του. Ο Μάτσκο βρίσκει μια πολύ καλή ευκαιρία να ανοίξει το Herald υπαριθμών 1 στο mid lane, το οποίο, περνούν 2 συγγνώμη, στο mid lane, το οποίο, okay, είναι ένα καλό σενάριο για αυτούς, αλλά δεν θα το σπάσει. Θα προσπαθήσει τουλάχιστον να πιέσει λίγο παραπάνω. Ο Κιούκι έπαιξε λίγο στα άκρα, το ίδιο και η Uni, εν τέλει δεν μπόρεσε να πατήσουν με περισσότερα kills. Ο Λεοντάρας βρήκε τον πρώτο του θάνατο. Ναι. Και φαίνεται ότι το παιχνίδι δεν είναι snowball και βλέπεις το Q και παρότι είναι στο 5-1, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το Seraphs και έχει ολοκληρώσει το Tears. Το προηγούμενο game το έχει ολοκληρώσει στα 120 stacks. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ισχυρός. Είχε πάρει και πολλά kills για να πούμε την αλήθεια. Ο Captain 6 πάντα παίζει στα όρια τουλάχιστον από ό,τι τον έχουμε δει σε αυτό το Best of 3. Μπεϊτάρει λίγο τον Κιούκι να τον πιάσει κάπως. Ο Μάξο Τίγκρου τώρα μαζί με τον Captain Hook θα συνεργαστούν, ανοίγουν όλους τα κουμπιά. Και πάλι όμως δεν είναι αρκετό για να σκοτώσουν αυτή την ταλίγια. Ο Λεοντάρας κάνει μια πάρα πολύ καλή ενέργεια. Θα σταματήσει σχεδόν όλους τους παίκτες, βασικά όλους. Έπιασε ένα πολύ καλό κόμπο στον Captain Hook και τον Μάξο Τίγκρου. Ένα πολύ όμορφο ή ότο hit πάνω στον Captain 6. Ο Ιουνί βέβαια θα χάσει τα κουμπιά του εδώ και δεν θα μπορέσει να σκοτώσει τον Μάξο Τίγκρου χωρίς να έχει vision. Θα έρθει η Σύντρα. Θα περιμένουν να δώσουν το kill σε αυτήν, όπως και έγινε, αργοπορημένα βέβαια, με το τελευταίο αυτό Q. Και έτσι κάπως και ο TAE θα μαζέψει το δεύτερο του kill. 5-8 συνολικό σκορ στο game. Ναι.
καταφέρουν κάπως και μένουν ψηλό κοντά. Τώρα ένα teleport είναι από τον Κυρίτο για να έρθει σε αυτή τη διεκδίκηση δράκου. Είναι ο τρίτος δράκος και η ομάδα της Team Mythic θέλει να πάει λίγο από πίσω, να απειλήσει, να μην αφήσει ποτέ καμία είσοδο. Λεοντάρας έχει το δικό του flash, είναι tanky ειδικά με τον Unbreakable Will, ενώ και η UNE έχει access στο δικό του Arcane Shift, οπότε δεν φοβούνται απολύτως τίποτα. Στην άλλη πλευρά του χάρτη δεν κερδίζει τίποτα η ομάδα της Insidious, γιατί ο Δάφνης είχε κάνει την κίνηση και στο τέλος αποφάσισε ότι δεν άξιζε τον κόπο. Σε αυτό μετράει η εμπειρία. Στο place τα οποία βλέπουμε από τη Mythic, τα οποία είναι εκτός fight. Δηλαδή, οι Insidious μπόρεσαν να απενεργοποιήσουν τον bottom lane της Mythic. Να πάρει και κάποιο μεγάλο προβάδισμα ο Tae. Δεν πήγανε στον Drake. Οπότε σε proactive κίνηση, σε tempo κίνηση, οι Mythic μπόρεσαν να το κάνουν δικό τους. Οπότε το πλάνο τους στο mid game ουσιαστικά δεν υπάρχει. Βρίσκουμε kill και μετά κάνουμε recall. Είναι μια προσέγγιση την οποία τη βλέπεις στο solo queue. Mm-hmm. Στο competitive πρέπει να μεταφράσει το κάθε kill, το κάθε προβάδισμα και σε κάτι άλλο. Κάτι που ο Max Tigrou μέχρι στιγμής δεν μας έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Βλέπουμε λίγο μια ακινησία, τουλάχιστον να μην βρίσκουν τα πλάι, να μην τα δίνει η ομάδα της Team Mythic, να μην μπορεί να το εκμεύσει. Μπορεί και αυτό. Βλέπουμε πάντως κάποιες παραπάνω κινήσεις τώρα στο top lane, όπου ο Κύριτο έχει το δικό του πρώτο item, αλλά θα πρέπει να υποχωρήσει. Εμφανίζεται ο Max του Tigrou στο top. Και εμφανίζεται μάλλον γιατί το επόμενο objective θα είναι το Baron, που σπονάρει σε ένα λεπτό. Αν και δεν νομίζω ότι καμία από τις δύο ομάδες μπορεί εύκολα να το πάρει για τον εαυτό της. Πολύ ντα μας περνάει η ώρα εκτός πάνω στον Κυρίτο και τον αναγκάσει να φύγει, ενώ ο Κιούκι. Καλό το Scatter the Wake, διώχνει το Κιούκι μακριά και τώρα ένα teleport από τον Δάφνης, ο οποίος για χαιρετισμό δέχεται και το μισό του HP από το combo του Κιούκι. Ναι, πολύ πολύ εύκολα και γι' αυτό μου ότι δυσκολεύεται πολύ ένας Renekton και μία Belveth να παίξει το παιχνίδι απέναντι σε μία Ταλίγια. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι τσάμιος τα οποία θα σου κάνουν direct engage όπως είναι το Malphite, το Alistar ή Καμίλα, ας πούμε, η οποία θα έρθει με τα χουκτούς πολύ γρήγορα, θα πατήσει ένα χέρι ultimatum, θα γίνει untargetable για ένα δευτερόλεπτο και δεν θα μπορείς να της κάνεις τίποτα. Το Renekton μαζί με την Belveth αργούν, κάνουν dash, κόβονται και η Ταλίγια είναι ένα τσάμιον το οποίο είναι παιχνιδάκι στο να το σταματήσει. Γι' αυτό φτιάχτηκε το champion από τη στιγμή που έφαγε το mini reward. Όσοι βρίσκονται πάνω στο E, στις πέτρες της, τον stun. Οπότε όλη αυτή η ενέργεια των Insidious στο να κάνουν engage πλην Rakan χάνεται. Και ο Rakan τρώει counter από τον Alistar. Οπότε όλα τα engage mechanics αυτή τη στιγμή στις Insidious γίνονται counter μόνο με δύο κουπιά, Αντώνη. Αυτή είναι η αλήθεια για την ομάδα της Insidious, η οποία προσπαθεί να βρει τις γωνίες, δεν τις βρίσκει. Έχει μείνει πάντως μέσα στο παιχνίδι, γι' αυτό πρέπει να το δώσουμε. Γιατί ναι, από εδώ και πέρα, οποιοδήποτε λάθος, ειδικά γύρω από τον Baron, μπορεί να ξεκινήσει ένα μικρό ή μεγάλο snowball από οποιαδήποτε τις ομάδες. Τα λάθη συνήθως έρχονται από την Insidious μέχρι στιγμής μέσα στο series, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Όλα αυτά τα champions που έχουν πάρει, όπως η Laoi και η Lee Sin, είναι λίγο πιο volatile από ότι πριν ένα Malphite, ένα Jarvan, και αυτό δίνει τα παραθυράκια στην ομάδα της Insidious για να απαντήσει κάπως. Ο Daphnis εδώ είναι μέσα στο jungle της ομάδας των Mythic, αρκετά επικίνδυνο είναι η αλήθεια, αλλά θα ξεφύγει τώρα με τον Dust. Το ίδιο σκηνικό βλέπουμε και στο jungle της Insidious. Κιούκι όμως μαζί με τον Λεοντάρα και τον Μάσκο, χωρίς να τους βλέπουν, είναι ο unique θέμα. Πιάστηκε αμέσως Captain 6 μέσα, flash και το Arcane Shift, αλλά τον έχει πιάσει και Rakan. Μπαίνουν όλο το κομί, το teleport θα έρθει αργά, αλλά είναι τώρα εκεί ο Κιούκι. Προσπαθεί να βρει κάποιον, τραβάει πίσω το Captain 6 και τον εξαφανίζει, ενώ ο Λεοντάρας σηκώνει στον αέρα 3 άτομα με τη δικιά του ulti, δεν δέχεται damage. Θα περάσει το ένα stun μετά από το άλλο. Είναι αρκετό. Ναι, πολύ είναι καλό. Γιατί ήρθε και ο Μάκο. Κοίτα το damage και να πεθάνει ο Άλισσα. Δεν έχει σημασία. Ούλτι στο 1 HP, στο support, το Tae. Δεν θα βγάλει το value που θα ήθελε. Ακόμα ένα Q, ακόμα ένα kill και ακόμα ένα ace για την ομάδα της Mythic. Καταπληκτικός ο Λεοντάρας, καταπληκτικός και ο Μάκο. Μπόρεσαν να αλλάξουν όλη τη ροή του παιχνιδιού μετά το πολύ παράτολμο play το οποίο έβγαλε ο Captain 6, ο Captain Cook και ο Max Tigrou. Ξοδέψαν τα πάντα για να σκοτώσουν τον Ιουνί. Τα καταφέρανε. Μετά όμως τους δίκασε αφού ο Άλισταρ μαζί με την Ταλίγια. Το σκορ 7-13. Κιούκι, Μάκο και Κυρίτο βρίσκονται στον Baron και θα το κάνουν και πολύ πολύ εύκολα δικό τους. Για να πω την αλήθεια, δεν υπάρχει κανένας εκεί για να το κάνει contest. Οπότε η Insidious, κλασική ομάδα που δυστυχώς με βάση την εμπειρία της κοιτάει τα kills, κοιτάει πώς να βγει μπροστά έτσι. Οι Mythic εδώ απαντάνε με μια σφραγίδα εμπειρίας. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί στο προηγούμενο draft μας έφταιγε το draft. Εδώ η Insidious δεν σημαίνει ότι το έχει παίξει άσχημα. Αλλά όπως μπορούμε να δούμε εδώ και στην προηγούμενη φάση, ξοδεύουν όλα τους τα κουμπιά, τα flash, όλα, ό,τι έχουν και δεν έχουν για ένα kills. Ενώ είχαν δει ότι το teleport έρχονταν από το Yuki. Ενώ δεν βλέπανε που βρισκόταν οι υπόλοιποι Mythic. Έτσι ο Λεοντάρας σε ένα τρομερό τριπλο κόμπο θα δώσει τη δυνατότητα στην Mythic και να έρθει και να τους αποτελειώσει. Όπως και εδώ, ακόμα ένα τριπλό κόμμα από τον Κιούκι θα αποτελειώσει κάθε ελπίδα της Team Insidious για πρόκριση
καλός εχόντων των πραγμάτων για εκείνη. Ναι, η ομάδα της Smith δεν αστοχεί. Πολύ ωραία τα κόμπο, καταφέρουν και πιάνουν τους πάντες στην άκρη από τα σπέλ τους. Η Λαόι θα πάει και σε λιθάλη επιλογή, τόσο πολύ το έχουν νιώσει. Ο Μάκο βγαίνει πίσω από το Δάφνη, του παίρνει το flash. Έχει αυτός ακόμα το δικό του ulti, αλλά δεν το χρειάζεται γιατί έρχεται ο Λεοντάρας και τους λέει μου! Και τον έχουν σκοτώσει, το kill περνάει στον Ιωαννή. Προσπαθεί κάπως να αντιδράσει το χάρτη ο Τάε μαζί με τον Μάξο Τίγρου στο top lane, αλλά δεν θα μπορέσουν να κάνουν παραπάνω πράγματα δικά τους από το τρίτο τους tower. Το sit συνεχίζεται από πλευράς Mythic. Ο Λυσίν έχει πάει ήδη στο να κάνει δικό του το τρίτο Drake στο game και ο Ιουνί πετάει να τρέσει τον παράζ μόνο και μόνο για να τρομάξει λίγο παραπάνω τον Captain Sexy. 5 towers για τη Mythic, 2 μόλις για την Insidious. Στο top, ο Q είναι ανάμεσα 2 άτομα, αλλά τα 2 άτομα είναι που κινδυνεύουν. Είναι πάρα πολύ Spider-Man ένα moment αυτό. 5 minutes in the ring with me. Ο Δράκος περνάει στην ομάδα της Mythic. Περνάνε οι πύργοι. Στο bot lane inhibitor δέχεται πειρά από έναν Κυρίτο, ο οποίος με το λιθάλτη κάνει καλή ζημιά. Τον έχουν πιάσει, αυτός πιάνει το κλόνο, πατάει την ulti. Κοίτα το damage! Πού πήγε ο Ρακάν! Θεέ μου, αυτό πρέπει να είναι παράνομο και τώρα το κυνηγάνε. Έχει ακόμη τη δικιά του ulti. Το damage όμως δεν θα καταφέρει να το περάσει μέχρι να πεθάνει. Πεθαίνει το ένας για έναν, ενώ στο mid lane χάνουν ακόμα ένα inhibitor turret. Περήφανος ο Warrior Lady που βλέπει την Ιλαόι να κάνει side lane και να σκοτώνει κάποιον μέσα σε ένα millisecond, γιατί έτσι έπεσε. Ο Captain Hook δεν περίμενε ότι αυτή η Ιλαόι θα μπορούσε να τον περιστάρει πολύ πολύ γρήγορα. Εκείνος το έκανε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμενε τουλάχιστον ο Captain Hook. Σταματάνε λίγο το Λεοντάρα, μικρό το κακό, μικρό το κακό. Ακόμα πιο μικρό, μεγάλο το καλό για τους ίδιους, πήραν το kill. Ο Λεοντάρας έχει τη δικιά του ulti, δεν τάνκαρε ποτέ γιατί τον σταμάτησαν πρωτού το headbutt χτυπήσει και συνεχίζει στο dive. Μάξου Τίκρου έχει ακόμα 2 dash, δεν πιάνει κανένα. Ο Λεοντάρας τώρα με την ulti δεν έχει πάρα πολύ damage από τον πύργο, αλλά πρέπει να αρχίζει να υποχωρεί σιγά σιγά. Είναι η διάρκεια που η ομάδα του φροντίζει να ξεκινήσουν τα Mega Minions από το mid lane. Έχουμε καιρό να δούμε τον Daphne στο χάρτη και εν τέλει εκείνος θα κάνει ένα teleport μόνο και μόνο για να σταματήσει την επιθετική γραμμή της Mythic στο top lane. Και το damage. Inhibitor. Κοίτα το damage. Είναι GG. Μπαίνει μέσα, Captain Sexy kick μέσα από 3 άτομα. Δέχονται όλο το damage αλλά μπορούν και συνεχίζουν να κυνηγάνε. Ο Μάκο μπαίνει μέσα κάτω από τους πύργους. Ούτε από την Κυρίτο. Παίρνει το reset, το dashlit. GG, well played. Και Team Mythic, νομίζω ότι σιγά σιγά με ένα ακόμα siege πρέπει να τους πούμε ένα καλώς ήρθατε στο round 2. Ναι. Ωραίος ο τείχος, δεν αφήνει ποτέ τον ομάδα της Insidious να περάσει. Ο Daphne παράει την ulti, χιλάρι 3000 HP. Είναι στο 100 όμως τώρα τα πλοκάμια τον κυνηγάνε, τον ψάχνουν, αλλά δεν θα τον βρουν ποτέ. Πρώτον είχε πει τον Nexus Tower, συγγνώμη, πέφτει, δεύτερο πέφτει. Και τον Nexus. Ναι, τον Dars μπαίνει μέσα, θέλει να πάρουν ακόμα ένα kill, θέλει να κάνουν extra damage, extra KDA. Ulti από το Captain Hook πιάνει το Λεοντάρα, αυτός δεν έχει καθόλου μάνα, μπαίνει όμως μέσα και ο Μάκο να περάσει damage, ο Τάι είναι στο 200 HP, από την άλλη πλευρά ο Daphne προσπαθεί να κρατήσει τα wave, ο Cookie καταφέρνει και τον αποτελειώνει. Με σκορ 8-19, η Team Mythic περνάει στην επόμενη φάση. Εύκολα θα πω εγώ, τουλάχιστον από ό,τι φάνηκε. Έκανε κάποια αντίσταση εκεί η Insidious προς το mid game, προσπάθησε να πάρει κάποια trade kills. Ξόδευε τα πάντα όμως. Και δεν περίμενε ότι η εμπειρία της ομάδας του Λεοντάρα και όλων των υπολείπων της ομάδας στη Mythic θα μπορέσει να αντιδράσει τόσο εύκολα. Φάνηκε ότι είναι μια ομάδα με παίχτες οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστήσει πολλές φορές στις πάνω κατηγορίες του League of Legends, στην επαγγελματική σκηνή του League of Legends. Μπορώ να πω ένα πολύ μεγάλο συγχαρητήρια για τη Mythic. Ήθελα να δω πάρα πολύ τη Team Insidious να είναι λίγο περισσότερο διαβασμένη στο draft. Γιατί είδαμε ότι κάνουν πολύ μεγάλο priority στη Belveth, στο Renekton και αφήναν την Ταλίγια. Ήθελαν να κάνουν, αφήνανε τον Alistar. Οπότε δεν τους είδαμε τι μπορούν να κάνουν πραγματικά. Θέλω πάρα πολύ να τους δω σε υποκατηγορίες ή να τους δω και στο επόμενο πρωί. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, από την άλλη, να πούμε και τα έξτρα καλά λόγια για τη Mythic είναι ότι εννοείται. Ακόμα και στο δεύτερο παιχνίδι, όταν πιέστηκε, όταν την έκανα το skill check. Με το που βγήκε μπροστά, δεν κοίταξε πίσω της ποτέ. Ναι. Φλέξαρε όντως τα μουσκουλά της και απλά καθάρισε το πάτωμα με την ομάδα της Insidious από εκείνο το 22ο περίπου λεπτό. Κάπου εκεί. Με το που πήρε αυτό το ένα fight, το ένα ace, το ένα baron, το παιχνίδι τελείωσε ευθύς αμέσως. Ήταν πάρα πολύ καλό το πώς διαχειρίστηκε το χάρτη η τιμή. Γιατί είδαμε ότι πήγανε μπροστά σε towers, diveάρανε, προσπαθούσαν να πάρουν kills. Παίρνανε kills και κάποιοι άλλοι παίρνανε drakes, παίρνανε towers, παίρνανε τα πάντα. Δυστυχώς γιατί η Team Insidious δεν θα συνεχίσει στην διαδικασία του προ-EM. Η Team Mythic περνάει στο series mode. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε το δεύτερο παιχνίδι για σήμερα. Με WhatsApp και Box κερδίζεις. Γιατί τώρα έχεις ατελείωτα.